Exposition, j'ai travaillé sur deux thématiques différentes mais qui se recoupent. La présence de la France comme institution à travers son consulat et la présence de la communauté française. En effet, France et Français se sont implantés à partir de la fin du XVIIe siècle dans la ville et dans la région, la Macédoine, à l'époque sous domination ottomane. Au cours de ces trois siècles de présence française dans la ville et dans la région, se sont tissés de nombreux liens entre les communautés locales, ottomanes, juives, grecques orthodoxes, et la France et les Français, avec des intérêts multiples et croisés, d'abord économiques, puis politiques, ou encore culturels et financiers. Ces intérêts, on les retrouve aujourd'hui encore à Salonique, à la fois dans l'espace, la rue Frangonne par exemple, du quartier franc, ou encore le quartier appelé quartier des campagnes jusqu'au début du XXe siècle, ou le lycée français de la ville, Tolisse. Cette présence, elle est également humaine à travers les consuls qui se sont succédés, mais aussi les familles françaises qui se sont implantées dans le temps et dans la durée sur l'espace de la ville et de la région. Παραμένουν ενεργά δύο μεγάλα project της γαλλικής παρουσίας που εξακολουθούν να έχουν την ίδια χρήση για την οποία δημιουργήθηκαν. Το λιμάνι και τον σιδηρόδρομο, τη γραμμή που σύνδεσε τη Θεσσαλονίκη με την Αλεξανδρούπολη και μέσω αυτής με την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε επίσης την γαλλική παρουσία στον τομέα των άλλων συνδέσεων θαλάσσιων μέσα από γαλλικές ναυτιλιακές εταιρείες, μαρσεγέζικες και οι δύο, η Μεσαζερή Μαριτίν και η Φρεσνέ, οι οποίες από το 1860 και μετά βάζουν τη Θεσσαλονίκη στα δρομολόγια τους προς την Ανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα τη συνδέουν μέσω Μασαλίας με την Κεντρική Ευρώπη, τονώνοντας την εμπορική λειτουργία της. Σίγουρα αυτό που μου έρχεται είναι το λιμάνι, το οποίο αποτελεί ένα τοπίο, το ιστορικό κομμάτι του λιμανιού, αποτελεί ένα τοπίο πολύ γαλλικό. Παρόμοια του μπορούμε να συναντήσουμε και σε άλλες πόλεις, σε κομμάτια του λιμανιού στην Κωνσταντινούπολη, σε κομμάτια του λιμανιού στη Σμύρνη, στην Τραπεζούντα, στη Βάρνα ακόμη, στη Βιβητό. Εκεί όπου επίσης έγιναν λιμανικά έργα από Γάλλους. Αυτό είναι ένα σημείο αναφοράς για μένα. Επίσης ένα ισχυρό σημάδι, αποτύπωμα της γαλλικής παρουσίας είναι ο τρόπος με τον οποίο πια στην δεκαετία του, μετά την πυρκαγιά, στη δεκαετία του 20, αρχίζει και διαμορφώνεται ο κεντρικός χώρος της πόλης, δηλαδή το παλιό ιστορικό κέντρο το οποίο καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Και κυρίως θα έλεγα στο κομμάτι, αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει περισσότερο, είναι αυτή ο τρόπος με τον οποίο προβλήθηκαν από το καινούριο σχέδιο της πόλης στα παλιά μνημεία της Θεσσαλονίκης, τα οποία μου θυμίζουν Παρίσι του 19ου αιώνα, με την περίοπτη αυτή τοποθέτηση των μνημείων μέσα σε ελεύθερους χώρους. Ασχολούμαι εδώ και 40 χρόνια με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, που αντιπροσώπευαν το 50% του πληθυσμού από το 1492 έως το 1919. Φαίνεται ότι ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν το γαλλικό πολιτισμό στην πόλη, χάρη στην Alliance Israelite Universelle, μια γαλλοεβραϊκή οργάνωση που ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1860 ακριβώς με αυτό το σκοπό, να εξυγχρονίσει τους Εβραίους της Ανατολής και να, μέσα από την παιδεία, την εκπαίδευση, και δημιούργησε σχολεία, σχεδόν 500 σχολεία σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονταν στη Γαλλία,
τα μαθήματα γινόταν στη γαλλική γλώσσα και όχι μόνο εκπαιδεύονταν, αλλά περνούσαν και τις εξετάσεις του γαλλικού κράτους και αργότερα, όταν απέκτησαν ανώτερη εκπαίδευση, μπορούσαν οι απόφοιτοι των γαλλικών σχολείων να πηγαίνουν χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια στη Γαλλία και στην Ελβετία. Τα γαλλικά θρησκευτικά σχολεία των Φρέρ αδελφών, όπως είναι γνωστό και σήμερα το σχολείο Δελασάν, και των αδελφών του Ελέους, που είναι γνωστό σήμερα ως σχολείο Καλαμάρι, έφερε μία την ευρωπαϊκή προσέγγιση σε μια νεωτερική έκφραση της παιδείας στη Θεσσαλονίκη. Το πλέον σημαντικό στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε από την ίδρυση των θρησκευτικών σχολείων αλλά και των σχολείων της Mission Laïque είναι ότι ήταν σχολεία που απευθύνονταν πάνω από τα κοινοτικά όρια. Δηλαδή είχαν συμμετοχή όλοι οι μαθητές από όλες τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης και από την εβραϊκή και από την ελληνική κοινότητα, ακόμα όμως και από την μουσουλμανική. Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο. Το ότι δηλαδή κατάφεραν να γίνουν ένας πυρήνας της πολυπολιτισμικής έκφρασης της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία των γαλλικών θρησκευτικών σχολείων, των Φρέρ δε Λασάλ και των αδελφών του Ελέους, που είχαν δύο σχολεία, το ένα στο κέντρο της πόλης και το άλλο στην συνοικία των εξοχών, από εκεί πήρε και το όνομά του Καλαμάρι, συνεχίστηκε και στην νέα ελληνική περίοδο της πόλης με συμμετοχή από όλες τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Το ίδιο έγινε και με τα σχολεία της Mission Laïque, αυτά που ξέρουμε σήμερα ως Λυσέ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, η οποία μέσα από τη διαδικασία των τεκτονικών αλλαγών που υπήρχε, άλλαζε και την ίδια τη φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Η Γαλλία είναι μια από τις δύο δυτικές δυνάμεις, η οποία επηρέασε πολύ την σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Με την ίδρυση του εμπορικού προξενείου ήδη από το 18ο και το 19ο αιώνα και τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι ότι είναι συνυφασμένη με τη γαλλική κουλτούρα, με την ευρωπαϊκή κουλτούρα σε αυτή την πόλη. Η συμμετοχή μου στην έκθεση αφορά τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Η Γαλλία είναι η κύρια δύναμη που έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και η συμμετοχή της είναι καταλυτική για το τέλος του πολέμου. Επίσης, είναι πολύ σημαντική στη δημιουργία των υποδομών της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στη μορφή της Θεσσαλονίκης για όλα τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι μαζί με τους Βρετανούς και τους Σέρβους ήταν αυτοί που έσβησαν την πυρκαγιά του Αυγούστου 1917 και Γάλλος ήταν ο Ρεμπράρ, μηχανικός του Γαλλικού στρατού, ο οποίος έφτιαξε το σχέδιο της Θεσσαλονίκης και η σημερινή μορφή της πόλης αντικατοπτρίζει τη δική του εργασία στη 1918-1919. Η έκθεση αυτή που αφορά τη γαλλική παρουσία Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο κεφάλαιο που αφορά την ανοικοδόμηση της πόλης μετά από την πυρκαγιά του 1917. Ένα έργο το οποίο οφείλεται βέβαια κυρίως στο Γάλλο αρχιτέκτονα και προοδόμο Ernest Embrard. Η αλήθεια είναι ότι από τις πρώτες μου επαφές με τη Θεσσαλονίκη, όταν παιδί ερχόμουν στην πόλη με τους γονείς μου, εντυπωσιαζόμουν πολύ από τα ψηλά κτίρια, τις φαρδιές λεωφόρους και την ανάδειξη των μνημείων, χωρίς τότε να καταλαβαίνω πού οφείλονταν αυτά. Ακόμα και αργότερα, όταν φοιτούσα στην αρχιτεκτονική σχολή της πόλης μας, ελάχιστες ήταν οι αναφορές σε αυτό το πολύ σημαντικό γαλλικό σχέδιο που διαμόρφωσε την κεντρική Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, διαφαινόταν μια κρυφή γοητεία, μια τάξη στην πόλη. Όταν συνέχισα σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές μου στο Παρίσι, είχα την ευκαιρία πλέον να εμβαθύνω στη βιβλιοθήκη της Σορβόνης, στο έργο του Ernest Embrard και όλων των Γάλλων που είχαν συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα του σχεδιασμού. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο πολεοδομικό, ένα από τα πρώτα μεγάλα έργα της πολεοδομίας του 20ου αιώνα, το οποίο υλοποιήθηκε στην κατεστραμμένη από την πυρκαγιά Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο αυτό συγκέντρωνε με ένα εκρηκτικό τρόπο στοιχεία από την
ευρωπαϊκή τότε διαμορφούμενη επιστήμη της πολυδομίας, μαζί με μια αντίληψη για τοπικότητα, μια αντίληψη οριενταλιστική θα μπορούσε να πει κανείς, η οποία εκφράστηκε με νεοβυζαντινά στοιχεία στη Θεσσαλονίκη. Αυτά αναδεικνύονται ως ένα βαθμό στην μικρή αφιέρωση που υπάρχει στην έκθεση αυτή για το θέμα αυτό, αν και κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ μείζον θέμα, το οποίο δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί, παρόλο που σήμερα πια είναι γνωστά τα της επέμβασης, και δεν είναι αντιληπτό από τους κατοίκους της πόλης ο βαθμός στην οποία το σχέδιο αυτό, που έγινε από τους συμμάχους και κυρίως τους Γάλλους, στη συνεργασία με την εξυγχρονιστική κυβέρνηση του Βενιζέλου και του Παναστασίου στο Μεσοπόλεμο, επηρέασε τη σημερινή μορφή της πόλης, ιδιαίτερα της κεντρικής της περιοχής. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να προβληθούν στο ευρύ κοινό επιλεγμένες πτυχές της γαλλικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη. Η Γαλλία, στην ουσία, έχει συμβάλει σε διάφορους τομείς της ιστορίας της πόλης, πολλά από τα οποία τα ξέρουμε, αλλά αρκετά είναι άγνωστα. Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με διάφορα απομεινάρια, αν μπορούμε να το πούμε, αυτού του παρελθόντος. Η πλατεία Αριστοτέλου, η Μονή Λαζαριστών, είναι μάρτυρες αυτής της ιστορίας. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκθεση κατέχει η κοσμική γαλλική εκπαίδευση μέσω της ίδρυσης των σχολείων της Mission Laïque Française, της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής, δηλαδή το σημερινό σχολείο, το γνωστό ως Λυσέ. Το Λυσέ της Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο σχολείο, το πρώτο κοσμικό σχολείο που ιδρύθηκε σε αυτή την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ιστορία του Λυσέ αντανακλάται σε αυτήν της πόλης, δηλαδή παραδείγματος χάρη κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το Λυσέ ήταν το στρατηγείο του στρατηγού Σαράι. Γάλλοι αξιωματικοί κάναν μαθήματα στα παιδιά.